Ισχυρότατη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας που θα ξεπεράσει το 5% προβλέπει για φέτος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγέρμου. Ο Αβέροφ Νεοφίτου που μιλούσε μετά από συνάντηση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου τόνισε επίσης ότι η κυπριακή οικονομία πάει καλύτερα και από τις πιο αισιόδοξε προβλέψεις αποδίδοντας τα εύσημα σε Κωνσταντίνο Πετρίδη και Κωνσταντίνο Ηροδότου για τους χειρισμούς τους εν μέσω της χειρότερης στα παγκόσμια χρονικά υγειονομικής και οικονομικής κρίσης τονίζοντας πως η ύφεση 5,1% πέρσι αποτελεί μακρινό παρελθόν. Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα και οι οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη και τους άψογους κατεμέχει του Υπουργού Οικονομικών του Κωνσταντίνου Πετρίδη σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, απέδωσε. Ο κύριο Νεοφίτο αναφέρθηκε στο moratorium δώσεων και σε άλλε αποφάσει που ελήφθησαν από την κεντρική σε συνεργασία με την κυβέρνηση και που οδήγησαν στην αναβάθμιση τη κυπριακή οικονομία κατά μία βαθμίδα. Απλά να θυμίσω ότι πολλά κόμματα τότε τη αντιπολίτευση ψήφισαν ενάντια στο moratorium των Δόσεων. Η σταθερότητα μια χώρα εξαρτάται από την πορεία μια δυνατή οικονομία και ενό υγιού χρηματοπιστωτικού συστήματο. Σημείωσε χαρακτηριστικά.